Είδα μέλη απλά, αλλά και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ήταν κοντά στον κόσμο που είχε υποστεί τα πάνδυνα αυτές τις τελευταίες μέρες και στο Βόλο αλλά και σε άλλες περιοχές. Το ερώτημα είναι ότι τώρα θα ανοίξει μια συζήτηση στη Βουλή. Το Πασόκ, για παράδειγμα, ζητά να γίνει εξεταστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να πάμε στην Ολομέλεια να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι λέει? Να το δούμε και στο νομικό, μήπως υπάρχουν ευθύνες ποινικές, να το δούμε και στο πολιτικό. Πού εστιάζετε εσείς? Να διερευνηθούν όλα. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, επήγη να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του λαού της Θεσσαλίας, των πλημμυροπαθών, που είναι πολύ συγκεκριμένα. Άμεση αποζημίωση για όλες τις καταστροφές που έγιναν στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βεβαίως. Γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχει και το παράδειγμα της Κρήτης, του σεισμού, που εκεί χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθαν, αλλά κάλυψαν μόλις το 0,94% του τεράστιου κόστους που είχαν αυτές τις καταστροφές. Δεύτερο ζήτημα. Είναι επίγον τώρα να προχωρήσουν, να σταματήσουν οι οποιασδήποτε διαδικασίες πληστηριασμών, να διαγραφούν τα χρέη και προφανώς χρειάζεται να ανασταλούν όλες οι πληρωμές λογαριασμών όσον αφορά σε ΔΕΗ και τα λοιπά, οπωσδήποτε και τα δημοτικά τέλη και τα λοιπά. Λοιπόν, για να συνεχίσω, αυτή τη στιγμή επήγει να δοθεί έκτακτο επίδομα. Έκτακτο επίδομα. 1.500 ευρώ ζητάνε οι κάτοικοι και 300 ευρώ επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος. Πώς θα επιβιώσουμε? Και ούτε κατά διάνοια να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες και όχι αυτό που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέει, κυρία Βόζεμπερκ, ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά που λέτε γίνονται. Εσείς πιστεύετε ότι γίνονται? Ακριβώς επειδή τα ίδια έλεγε και ο Πρωθυπουργός ένα χρόνο μετά τον Ιαννό, έλεγε ότι τώρα προσπαθούμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα με τον Ιαννό και να προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Ο κόσμος που έμεινε 4 και 5 μέρες στις στέγες, που ακόμα πολλοί δεν έχουν πόσιμο νερό, που δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε ούτε καν σχολείο γιατί έχουν καταστραφεί όλες οι υποδομές, που τους βάζουν μέχρι και να πληρώνουν διόδια για να πάνε σε διπλανά χωριά. Και μπορεί να μην έχουν τίποτα από όλα αυτά. Όταν λοιπόν αντιμετώπισε όλο αυτό, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα ο λαός της Θεσσαλίας ότι απέναντί του έχει ένα κράτος που κυβέρνησαν και κυβερνούν, δεν είναι εκεί το θέμα, δηλαδή και με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και με τις προηγούμενες, με τις ευθύνες και της περιφερειακής και των δημοτικών αρχών, οι οποίες στο όνομα του κόστος ωφέλους, δηλαδή τι κόστος θα έχει για το κράτος και τι όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ουσιαστικά το στερούν όλες τις αναγκαίες υποδομές. Βγήκανε πριν λίγες μέρες οι εργαζόμενοι της περιφέρειας και είπαν ότι το 2018, όταν πέρασε όλη η αντιπλημμυρική προστασία αποκλειστικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είχαν ενημερώσει, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ενημερώσει τότε το κράτος ότι εδώ υπάρχουν πολύ τραγικά ζητήματα. Είναι αχαρτογραφικά τα ρέματα. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες και έργα υποδομών. Είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Το 19 με τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα ξανάπαν. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι δεν ήξερε γι' αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Έχετε κάνει ως κόμμα ένα, πώς να το πω, μια αξιολόγηση των χρημάτων που θα χρειαστούν και από πού πρέπει να αντληθούν? Γιατί είπατε τα πάντα 100% αποζημίωση, να διαγραφούν χρέη. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι. Ακριβώς επειδή, έχετε μια. Από πού να τα πάρει η κυβέρνηση? Επειδή είναι τελείως διαφορετική η εκτίμηση που έχει το ΚΚΕ, yeah. Δεν μπορούν οι ανάγκες προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της κατοικίας, mm-hmm. της ίδιας της αγροτικής καλλιέργειας και του περιβάλλοντος να λογαριάζονται ως κόστος. Δεν διαφωνώ. Ακριβώς αλλά, τα χρήματα αυτό, από πού να λέμε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή ας κόψουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Που δίνουν σε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Λοιπόν, ας κόψουν μόνο αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που δώσανε την περίοδο 2020-2022 και τα οποία στην πλειοψηφία του στην περιφέρεια της Θεσσαλίας πήγανε σε αναλώσεις αυτά που πρέπει να δοθούν τώρα. Μην μου λέτε αυτά και που δόθηκαν. Και πολύ περισσότερα τα οποία προσανατολίζονται σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Τώρα τι να κατευθυνθούν. Από πού να κοπεί αυτό, λέω. Αυτό σας εξηγώ. Μου λέτε αυτά που δόθηκαν. Αυτά δόθηκαν. Να αξιοποιηθούν όλα τα κόψουμε δηλαδή λοιπόν, και κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις και για το Ταμείο Ανάκαμψης και για το ΕΣΠΑ, τα οποία θα κατευθυνθούν όμως για τις ανάγκες του κόσμου και για να προχωρήσουν τα business plan. Λοιπόν, κυρία Βόζεμπερκ, προφανώς σχολιάσετε. Να ολοκληρώσω με αυτό, είναι πρόκληση
την ώρα που ο λαός μας μετράει τις πληγές του, την ίδια ώρα να βγαίνουν προκλητικά κυβερνητικά στελέχη και να λένε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε δημοτικά, σε τέλη κλιματικής κρίσης, τέλη φυσικών καταστροφών και στην υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση. Λοιπόν, θα μας τα απαντήσει αυτά, κυρία Βόζεμπεργκ. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να φέρνει αυτό το αντεργατικό τερατούργημα που καταργεί πλήρως το 8ωρο και τα τελευταία που ανέφερε η κυρία Δάγκα. Όλο και πολλαπλασιάζονται αυτές οι στιγμές, αυτοί οι κρίκοι μιας αλυσίδας που επιβεβαιώνουν ότι μπροστά μας έχουμε ένα δίλημα ή οι ζωές μας ή τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί τη μία συζητάμε για το πώς θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά αλυσίδες, σούπερ μάρκετ με τεράστια κερδοφορία μέσα στο χρόνο και την ίδια στιγμή οι ίδιες οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ θα βιώσουν την νομιμοποίηση αυτής της εργασιακής ζούγκλας με τον νέο νομοσχέδιο. Πείτε μου κάτι, κυρία Ζάκη. Δουλεύοντας 7 μέρες. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Επειδή είπατε στα σούπερ μάρκετ και είναι κάτι το οποίο αφορά τα σούπερ μάρκετ. Είδα τον κύριο Κουτσούμπα, όταν μπήκε το πλαφόν από τον αρμόδιο υπουργό, μίλησε για μαυραγορετισμό με κρατική σφραγίδα. Η κυβέρνηση λέει το ακριβώς αντίθετο. Λέει ότι εμείς το σταματήσαμε αυτό, βάλαμε πλαφόν για να μην μπορεί κάποιος να πουλάει 6, 8 και 10 ευρώ το νερό. Με ευθύνη της κυβέρνησης. Αντί με ευθύνη της κυβέρνησης να διαθέσει δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Που δεν είχε πόσιμο νερό, δεν είχε να μπορέσει να καλύψει την υγιεινή του. Mm-hmm. Και μια σειρά άλλες ανάγκες. Αντί να διαθέσει δωρεάν, τι είπε, σας βάζω ένα πλαφόν 2,5 ευρώ την εξάδα. Έχει διαθέσει τόνους φιαλωμένου νερό. Καλά. Να σας πω τη μαύρη μέρα που κατεβαίνουν από ιδιώτες. Ιδιώτες, το κράτος. Ιδιώτες. Εγώ μπορώ να σας πω ότι μαζεύτηκαν τόνοι αλληλεγγύης από εργατικά σωματεία, από άλλους φορείς, από γυναικείους και πήγαμε να τα δώσουμε και βγήκε η ΚΕΔΕ, ολόκληρη ΚΕΔΕ, και είπε ότι εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε την υποδομή οι Δήμοι να διαθέσουμε δωρεάν στον κόσμο. Το καταλαβαίνετε μα τώρα το γιατί μιλάμε. Το καταλαβαίνετε. Και από το κόμμα και από άλλους φορείς, κυρία συνάδελφε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε λοιπόν για αλλεπάλληλα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε βάρος της ίδιας της ζωής και των αναγκών του εργαζόμενου λαού. Εντάξει, τώρα και εγκλήματα επιβεβαιώνεται από κάθε πλευρά της ζωής μας, όπως και από τις ίδιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιπλημμυρική προστασία, να μου επιτρέψετε, που λέει ότι η πλημμυρική προστασία αρκεί να μην είναι κοστοβόρα. Αντιπλημμυρική προστασία μόνο εκεί που είναι συμφέρουσα, δηλαδή για να γίνουν νέες επενδύσεις ή για να προστατευθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για παράδειγμα, η μεταμόρφωση που ήταν αραιοκατοικημένη περιοχή με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες που δίνει στην εκάστοτε κυβέρνηση, βέβαια και στις περιφερειακές και δημοτικές αρχές, δεν είναι από αυτές τις περιοχές που θα έπρεπε να οργανωθούν τέτοια αντιπλημμυρικά έργα. Απέναντι λοιπόν σε αυτό υπάρχει λύση. Ασπίδα προστασίας μπορεί να οργανώσει ο ίδιος ο λαός μας, δυναμώνοντας σήμερα την αλληλεγγύη, τη συμπαράστασή του απέναντι στο λαό της Θεσσαλίας που πλήττεται σημαντικά, δίνοντας μάχη για να μην περάσει αυτό το αντεργατικό τερατούργημα, τελικά ανοίγοντας νέους ελπιδοφόρους δρόμους, αμφισβητώντας και σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υλοποιούν κυβέρνηση, δημοτικές, περιφερειακές αρχές με κριτήριο τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών. Θα δώσω λίγα δευτερόλεπτα. Κυρία Δάγκα, παρακολουθείτε στο ΚΚΕ, δεν θα σας πάω στα πρόσωπα τις διαδικασίες αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τις παρακολουθούμε, εντάξει, είναι διεργασίες. Δεν σας ενδιαφέρουν δηλαδή να δείτε ποιος θα βγει. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα ποιος τελικά θα εκλεγεί, ο χαρακτήρας του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αλλάξει, με την έννοια, αν θέλετε, ότι ήδη έχει δεσμεύσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, επιχειρηματικοί όμιλοι. Και αυτό, λοιπόν, αν θέλετε, μπορεί με πιο ομό και ανοιχτό τρόπο να το εκφράζει ο κύριος Κασελάκης, αλλά το ίδιο υποστηρίζουν με έμεσο τρόπο και οι υπόλοιποι υποψήφοι και υποψήφιες.